Είναι ζήτημα που απαιτεί συντονισμό δράση των κατοίκων της περιοχής, των εργαζομένων της εταιρείας, από τους οποίους πολλοί κατοικούν στην περιοχή, συλλόγων, σωματείων και των μαζικών φορέων. Με αφορμή τα πρόσφατα αποτελέσματα του εργαστηρίου ρήπανσης περιβάλλοντος του ΑΠΙΧΙΤΑ, κάναμε προσπάθεια να ανοίξει το ζήτημα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, αναδεικνύοντας τις πραγματικές ευθύνες και την ανάγκη για συντονισμένη απάντηση, απαιτώντας άμεση λύση του προβλήματος. Μετά από τόσα χρόνια ύπαρξης του προβλήματος, επιβεβαιώθηκε το προφανές όσον αφορά την αιτία της ρήπανσης και της αισθητής της οσμίας, ότι δηλαδή είναι η βιομηχανική δραστηριότητα των ΕΛΠΕ. Επίσης, ότι το κίνητρο του κέρδους δεν μπορεί να συμβαδίσει με την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, με την προστασία του περιβάλλοντος. Ο όμιλος ΕΛΠΕ, εδώ και τόσα χρόνια, διαβεβαιώνει ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την κατάσταση, ότι δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης του, προσπαθώντας να κατευνάσει και να ελέγξει τις αντιδράσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από 1,5 χρόνο περίπου ήταν που με αφορμή το πρόβλημα της δυσοσμίας και της κινητοποίησης των κατοίκων της περιοχής εμφανίστηκαν τα δημοσιεύματα για την παραγγελία έρευνας εκ μέρους της εταιρείας που παρέπεμπε σε κανονικό φακέλωμα και ασφαλίστηκες μεθόδους. Δεν μας προξενεί εντύπωση η ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης από τους μονοπωλιακούς ομίλους. Έτσι απλά το συγκεκριμένο γεγονός να διαρρεύσει και να δημοσιοποιηθεί. Επαγγελώματα δεν αποτελούν μεμονωμένα συμβάντα, αλλά την καθημερινότητα που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι όταν αντιδρούν, διεκδικούν, παλεύουν για μια καλύτερη ζωή, για δουλειά με δικαιώματα. Ούτε μας πείθει η τακτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τέτοιων επιχειρήσεων, που στη λογική, όπως υπόθηκε και πριν, να σε κάψω Γιάννη να σας λείψω λάδι, προσπαθεί να καλύψει τα προβλήματα που ίδιες δημιουργούν στους εργαζόμενους και στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, διάφοροι επιχειρηματικοί όμοιροι αναπτύσσουν πλούσια δραστηριότητα, η οποία μάλιστα συνοψίζεται και διαφημίζεται σε ετήσιο επίπεδο σε ευπαρουσία στα πολυσέλιδα έντυπα. Προσφέρουν οικονομικές παροχές σε ετήσια βάση σε όμορους δήμους, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, χρηματοδότηση έργων, για παράδειγμα τελικές χαρές, χορηγίες για πολιτιστικά αθλητικά δρόμενα, χρηματοδότηση και υποστήριξη πρωταθλητών, κάλυψη δαπανών θέρμανσης σε σχολεία, καπή, νοσοκομεία, ανέργους και ιδρύματα, εφαρμογή του κριτηρίου εντοπιότητας για τις προσλήψεις προσωπικού, απευθείας χρηματοδότηση των εργατικών σωματείων. Αλήθεια, πόσο κοστολογούν τη δηλητηρία του αναπνευστικού των παιδιών μας? Αρκεί μια χορηγία πεταλίων θέρμανσης, ένα πρότυπο εργαστήριο ή ένα γήπεδο, ανάγκες και υποδομές που θα έπρεπε να καλύπτει το ίδιο το κράτος? Επίσης, είναι χαρακτηριστικά τα ιδεολογήματα που προβάλλει η εργοδοσία αλλά και οι κυβερνήσεις στους ίδιους τους εργαζόμενους περί ανάπτυξης που λειτουργούν καθησυχαστικά προς τους εργαζόμενους. Σε κλάδους όπως είναι και η ενέργεια, είναι ενισχυμένο το αίσθημα του ανταγωνισμού ότι η ανάπτυξη θα έρθει για τον καλύτερο και οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό. Πίσω από τα ηλιστρασιόν υλικά και την προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται το δηλητηριασμένο περιβάλλον. Πίσω από τις εκδηλώσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια βρίσκονται οι νεκροί και τραυματίες μέσα στους τόπους δουλειάς λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και της εντατικοποίησης. Βρίσκονται οι επαγγελματικές ασθένειες. Πίσω από τις εκδηλώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών βρίσκονται οι συνθήκες στρατοπέδων που επικρατούν στους εργασιακούς χώρους, τα εμπόδια στην πολιτική και συνδικαλιστική δράση, η εργοδοτική τρομοκρατία, οι απειλές και οι πωλήσεις όποιον διεκδικήσει το δίκαιο του. Αυτή η πολύ καλά μελετημένη και σχεδιασμένη παρέμβαση της μεγαλοεργοδοσίας στους περισσότερους κλάδους της βιομηχανίας επιδρά σημαντικά στη συνείδηση των εργαζομένων. Συσκοτίζει τις ταξικές αντιλήμφινες αντιθέσεις, ενισχύει τη λογική της σύγκρισης των συμφερόντων της εταιρείας με αυτά των εργαζομένων, τη δημιουργία κλίματος ταξικής συνεργασίας και ειρήνης. Δημιουργεί αναστολές και εχθρικό κλίμα απέναντι στην ανάγκη της οργάνωσης του αγώνα στα ταξικά συνδικάτα. Διασπά την ενότητα της εργατικής τάξης, δυναμώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων για το ποιος θα έχει καλύτερη επίδοση στη δουλειά με σύστημα βαθμολόγησης και προογωγών, ποιος θα δώσει το καλό παράδειγμα. Τους πρόκειται στο να παίρνουν ενεργά μέρο τον ανταγωνισμό με τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, να ταυτίζονται με τον εργοδότη τους σε όλα όσα συνοψίζονται στο η επιχείρησή μας. Να αποδέχονται παθητικά τα διάφορα μέτρα που παίρνει ο επιχειρηματίας για την επιχείρησή του και η κυβέρνηση για όλες τις επιχειρήσεις. Καλλιεργεί την αντίληψη του τυχερού εργαζόμενου που διατηρεί τη θέση εργασίας του μέσα στις δύσκολες και αρνητικές σημερινές συνθήκες. Τη δουλειά της εργοδοσίας και τη διαμόρφωση τέτοιων αντιλήψεων και ιδεολογημάτων υποβοηθά ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Όχι μόνο στηρίζει και προβάλλει αυτές τις αντιλήψεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχει ενεργά ως συνδιοργανωτής.
Τέτοιες τακτικές επενεί και η κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δηλώνει τον θαυμασμό του για αυτές τις επιχειρήσεις που είναι πρότυπο, λέει πως η ανάπτυξη έρχεται, πως τα μνημόνια τελείωσαν. Τάση φοροαπαλλαγές είναι τραγιαπαιδήσεις για περισσότερο κέρδος για να έρθει περιπόθητη ανάπτυξη. Μας καλεί να κάνουμε υπομονή, να υπάρχει εργασιακή ειρήνη, να παρακαλάμε να πάνε καλά επιχειρήσεις για να έχουμε και εμείς όφελος. Η κυβέρνηση, που υπηρετεί τα συμφέροντα των ομίλων, περνάει εργατικούς νόμους για να ενισχύσει τα κέρδη τους, λύνει τα χέρια της εργοδοσίας από εμπόδια που στέκοντας τα συμφέροντά της, από όσα δικαιώματα και κατακτήσεις έχουν απομείνει στους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση, που έχει και πλέον ευθύνες για το ζήτημα της σημερινής εκδήλωσης, καθώς στελέχη της συμμετέχουν άμεσα στη διοίκηση των ΕΛΤΕ. Όλα τα αστικά κόμματα πλασάρουν ότι με την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου θα δοθεί λύση για τα λαϊκά συμφέροντα. Όμως οι εργαζόμενοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει η ανάπτυξή τους. Βιώνουν κάθε μέρα την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στα κέρδη του εργοδότη και στα δικαιώματα του εργαζόμενου. Αποδεικνύεται καθημερινά ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων δεν χωρά στους δείκτες της κερδοφορίας τους. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν μεγάλα λόγια για ένα δίθεν καλύτερο μέλλον για όλους, που μας επιφυλάσσει ανάπτυξη και κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, προσπαθούν να κρύψουν τα τελικά μέτρα και το τσάγισμα των δικαιωμάτων πάνω στα οποία πατάει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Το πραγματικό ερώτημα είναι με ποιους όρους για τους εργαζόμενους θα γίνει ανάπτυξη, ποιος θα είναι ο κερδισμένος και ποιος θα είναι πάλι ο χαμένος, που θα συνεχίζει να ζει σε πλήρη αντιστοιχεία με τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Κανένα προπαγανδιστικό περιτύλιγμα περί δίκαιης ανάπτυξης και μεταμνημονιακής εποχής δεν μπορεί να καλύψει ότι τα χειρότερα για τα λαϊκά στρώματα είναι μπροστά μας. Για παράδειγμα, την ώρα που οι λαϊκές οικογένειες στενάζουν από την αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεγαλοεργοδοσίας, ο όμιλος ΕΛΤΕ για ακόμα μια φορά σημειώνει κέρδη ρεκόρ. Χαρακτηριστικά αναφέρουν το 2018 ως μια από τις καλύτερες ιστορικά χρονιές για τον όμιλο, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ παραγωγής, ρεκόρ δεκαετίας της πωλήσης, αλλά και ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών, παρουσιάζοντας συγκρίσιμη λειτουργική εδοφορία ίσως 730 εκατομμυρίων ευρώ και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 296 εκατομμυρίων ευρώ. Κέρδη που βγήκαν από την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων των ΕΛΤΕ και εργολαβικών εργατών με τσακισμένα μεροκάματα και εργασιακά δικαιώματα. Κέρδη ποτισμένα από τον υδρότα και το αίμα των νεκρών εργαζομένων στα ΕΛΤΕ. Αιτία το κυνήγι του εργοδοτικού κέρδους, η εντατικοποίηση της εργασίας και τα ατέλειωτα 12ωρα. Η πείρα συνολικά από τον κλάδο μας είναι σημαντική. Είναι κλάδος που βρίσκεται σε ανάπτυξη. Η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων κάνει κάθε εξάμηνα ιστορικά ρεκόρ, ιδιωτικοποιήσεις διευρύνονται. Από τη μία για το λαό η πρόσβαση στην ενέργεια αποτελεί πολυτέλεια και από την άλλη το προσωπικό των εταιριών του κλάδου γίνεται όλο και λιγότερο, φθηνότερο, εντείνεται η εργολογοποίηση με σοβαρές συνέπειες στους εργαζόμενους, ατομικές συμβάσεις, πετσοκομμένα δικαιώματα, απληρωσιά κλπ. Από τέτοια γεγονότα όπως το θέμα της σημερινής εκδήλωσης και όσα αναφέρθηκαν, χρειάζεται και εμείς ως εργαζόμενοι να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρώτα και κύρια, να κατανοείται ότι έναν αντίπαλο τέτοιο, καλά οργανωμένο και αποφασισμένο να προσπίσει τα συμφέροντά του με όλα τα μέσα, μπορούμε να τον αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά μόνο μέσα από τη δική μας οργάνωση. Η οργάνωση, η αλληλεγγύη, η συλλογική δράση είναι μεγάλα όπλα στα χέρια των εργαζομένων, ικανά να ακυρώσουν τα εμπόδια στο δίκαιο αγώνα τους. Ένα καλύτερο μέλλον περνάει μέσα από την ανάπτυξη καλά οργανωμένων και μαχητικών αγώνων διεκδίκησης απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, που δεν είναι άλλος από την άκουσα τάξη, τους βιομήχανους και τους μεγαλοεπιχειρηματίες, με τις κυβερνήσεις, τα κόμματά τους και τις διεθνείς τους συμμαχίες Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μέσα από ταξικά σωματεία, συλλόγους και επιτροπές αγώνα, να διεκδικήσουμε την αναπλήρωση των απολειών που είχαμε στα χρόνια της κρίσης, ανατροπή του συνόλου των αντελεκών μέτρων, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις ενάντια στη φορολογιστή όπως συνεχίζεται. Ισχυροποιώντας το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα σήμερα με μαχητικούς και σωστά προσανατολισμένους αγώνες διεκδίκησης, βάζουμε τις βάσεις για μια νικηφόρα πορεία που θα δώσει διέξοδο από τα διέξοδο του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι κρίσιμο ζήτημα οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι άνεργοι να μην δεχτούμε να ζούμε με τα ελάχιστα. Σε αυτούς που κινούν τα γρανάζια της παραγωγής δεν ταιριάζουν χαμηλές απαιτήσεις. Τους αξίζει να απολαμβάνουν όλο το πλούτο που παράγουν μια πολύ καλύτερη ζωή. Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Να απαιτήσουμε άμεσες απάντησεις και λύσεις στο πρόβλημα της ισοζύγιας, θέσεις εργασίας και μέτρα προστασίας των εργαζομένων, φθηνή θέρμανση και ενέργεια για τον λαό, προστασία του περιβάλλοντος, υγεία και ασφάλεια των κατοίκων. Σε πείσμα όσων θέλουν να κουκουλώσουν το ζήτημα, να επιμείνουμε στο άνοιγμα συνολικά και όχι μόνο στους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής, αναδεικνύοντας τις συνολικές ευθύνες τόσων ετών και τον δρόμο του αγώνα για τη λύση του. Καλούμε την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τη δημοτική αρχή να πάρουν άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής και των εργαζομένων στα ΕΛΤΕ, στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.
να διασφαλιστεί ότι η επένδυση εταιρεία θα αντιμετωπίσει άμεσα και προβληματικά τα πρόβλημα με δαπάνες αποκλειστικά δικές της και να εκπονηθεί την επιδημιολογική μελέτη στους εργαζόμενους στην εγκατάσταση και στον πληθυσμό της περιοχής που υφίσταται επί δεκαετίες το πρόβλημα της δυσοσμίας. Στο πλαίσιο αυτό, να αναζητηθούν και να εντοπιστούν από επιστημονικοτεχνική άποψη τα ακριβή και συγκεκριμένα αίτια που προκάλεσαν το πρόβλημα, ώστε να απολυθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Μέσα από τους μαζικούς φορείς στους οποίους συμμετέχουμε, τα ταξικά συνδικάτα, τους συλλόγους κλπ., καλούμε στις πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος για τη λύση του προβλήματος της δυσοσμίας και της ρύπανσης. Εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου, μέσα στο κλαδικό σωματείο ενέργειας και Δυτικής Μακεδονίας, βάζουμε μπροστά το διοικητικό μας πλαίσιο, καλώντας όλους τους εργαζόμενους και συνολικά το λαό να παλέψουν για καμιά ιδιωτικοποίηση στον κλάδο της ενέργειας, αποκλειστικά δημόσιο-κρατικό φορέα ενέργειας με τις επιχειρήσεις να λειτουργούν προς όφελος του λαού, σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, κατάργηση των εργαλοβιών και των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου Βρούτσι που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και του κατώτερου μισθού, πραγματικές αυξήσεις του μισθού και της συντάξης και τις κοινωνικές παροχές επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανση και το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, κανένα πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, κατάργηση του έμφυα των χαρακτήρων της φορολογίας, απαιτούμε εδώ και τώρα υποδομές αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής θωράκισης, καμιά εμπλοκή στους περιοριστικούς σχεδιασμούς και πολέμους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.